15η, 15η Πανηλιακή, Ανθρωπομική Έκθεση της Αμαλιάδας. Όπως βλέπετε, η καρδιά της Άνοιξης χτυπάει στον Ανεμόμυλο απόψε. Χτυπάει στην Αμαλιάδα. Για 15η χρονιά εγκαινιάζουμε την Ανθρωπομική Έκθεση Αμαλιάδας, έναν θεσμό, έναν πόλο έκθεσης για όλους τους ηλίους και όχι μόνο. Για όλους τους παραγωγούς που έφεραν τα προϊόντα τους να τα εκθέσουν εδώ, στον Ανεμόμυλο, να τα χαρούμε βλέποντάς τα και όποιος θέλει να αγοράσει έχουν και πολύ καλές τιμές. Φέτος αλλάξαμε στέκη. Φέτος ήρθαμε στον Ανεμόμυλο, σε αυτή την πανέμορφη γωνιά της πόλης μας. Και από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ καλύτερα από ότι από το χώρο που γίνονταν άλλες φορές. Να το καθιερώσουμε εδώ. Από την ώρα που ήρθα, όσοι με συναντάνε μου λένε είναι πολύ καλύτερα εδώ. Και αυτό το διαπιστώνουμε όλοι. Εγώ θα ήθελα, για να μην σας κουράζω, γιατί έχει και το παιχνίδι και παραπονιούνται όλοι ότι είναι Παναθηναϊκός και σαν τον άλλο τον Ολυμπιακό, όλοι θέλουμε να κερδίσει ο Ολυμπιακός, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, το νομικό πρόσωπο του Δήμου μας, τον Γητίο, την Δημοτική Κοινότητα Αμαλιάδου, το ραδιοφωνικό σταθμό της Αμαλιάδου, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τους εκθέτες μας, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα για την επιτυχία αυτής της έκθεσης και χωρίς αυτούς, αλλά και χωρίς εσάς, δεν θα είχαμε αυτή την πανέμορφη γιορτή, την γιορτή των λουλουδιών. Καλώς τον γιατρό μας, καλώς τον φίλο τον Αμπίπ, τον Δήμαρχο Τραβίδας Κλίνη. Τον καλωσορίζουμε μαζί με τον βουλευτή μας, τον Περιφερειακό Σύμβουλο του Παναγίου του Πλατανιά, τον κύριο Βλακούλη που συνεχώς είναι δίπλα μας, τον κύριο Μαρίνο, τον φίλο μου τον Αντρέα και όλους εσάς, τους συναδέλφους, δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους, τους αντιδημάρχους μας, την πρόεδρο του Υγείου, την πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ραδιοφωνικού Σταθμού που ακατάπαυστα τον τελευταίο καιρό δούλεψαν με όλους τους εταιροντές για την επιτυχία της έκθεσης. Καλή επιτυχία, καλό καλοκαίρι σε όλους και τώρα δύο κουβέντες από τον πρόεδρο του Υγείου και συνέχεια και από τον πρόεδρο.